Σε επικίνδυνη τροχιά εισέρχεται ο κορονοϊός στην Κύπρο με τον σημερινό αριθμό των κρουσμάτων να εκτοξεύεται στα 30. Από τη διαδικασία της συχνηλάτησης προέκυψαν 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 4 σχετίζονται με την αλυσίδα κρουσμάτων της ποδοσφαιρικής ομάδας του Εθνικού Άχνας. Στην ομόνοια Λευκοσίας προστίθεται ένα κρούσμα που αφορά σε άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον ποδοσφαιριστή της ομάδας. Ο ιός απλώνεται στο ποδόσφαιρο και μέσω της ομάδας Ασύλ Λύσης, αφού κατά το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν 4 κρούσματα στο πλαίσιο ελέγχου που γίνεται στην επαρχία Λάρνακας. Συνολικά άτομα των μολύνσεων σε αυτή την αλυσίδα 7. Ανάμεσα στα σημερινά κρούσματα κορονοϊού στο νησί και μαθητής στο γυμνάσιο Ελληνόπετρας, καθώς και μαθητής σε λύκειο της επαρχίας Λάρνακας, ο οποίος αγωνίζεται στις ακαδημίες της Νέας Σαλαμίνας. Η αλυσίδα του εργαζόμενου στο εστιατόριο Ocean Basket στις Φινικούδες μεγάλωσε με ακόμη ένα θετικό περιστατικό μέσω της διαδικασίας της συχνηλάτησης. Στις ενεργές αλυσίδες και αυτή ατόμου που επέστρεψε από Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες. 3 τα νέα περιστατικά με το σύνολο της συγκεκριμένης αλυσίδας να ανεβαίνει στα 5. Την ίδια ώρα μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας καταγράφησαν 3 περιστατικά από άτομα τα οποία έκαναν το τεστ πριν βγουν από την καραντίνα τους. 2 προέκυψαν στο πλαίσιο ελέγχου επιβατών και επαναπατρισθέντων. Ακόμη ένα περιστατικό είναι μέλος της Ουμφικίπ που ήρθε από την Αγγλία και έκανε το τεστ ιδιωτικά. Τα υπόλοιπα κρούσματα που συμπληρώνουν τα σημερινά 30 είναι τόσο από τεστ ιδιωτικής πρωτοβουλίας ατόμων που ανέπτυξαν συμπτώματα από τη διαδικασία της συχνηλάτησης αλλά και από το πρόγραμμα ελέγχου στην επαρχία Λάρνακας. Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για άλλη μια φορά το Υπουργείο Υγείας, αφού όπως παρατηρείται και σήμερα υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που ενώ έχουν στενή επαφή με κρούσματα, δεν δηλώνονται στην ομάδα ιχνηλάτησης, θέτοντας εμπόδια στο έργο των αρχών. Ο αρμόδιος Υπουργός απευθύνει θερμή έκκληση οι πολίτες να δηλώνουν υπεύθυνα τις επαφές τους.